Από ό,τι βλέπω, ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Σαββίδη έχουν αρχίσει να έχουν πλέον αγάπες και έρωτες. Βλέπω δηλαδή πλέον ότι πηγαίνουν ο ένας στο σπίτι του άλλου, ανταλλάσσουν, πίνουν σακέ, γιατί ξέρεις εκεί στην Άπο Ανατολή που τα έχουν μάθει. Το σακέ τι είναι? Τι το σακέ? Είναι ένα έτσι παραδοσιακό ανατολίτικο που πίνουν οι δύο φίλοι μεταξύ τους. Αυτός τα λέει, αυτός ακούει. Δεν πήγε ο Σαββίδης, άκουσα. Τελικά αποδείχθηκε ότι το μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δεν είχε κάτι το μεμπτό. Ήταν όλα καλώς καμωμένα. Ήταν φιλικό, ας πούμε. Όχι, ήταν καλώς καμωμένα τα πράγματα. Ήταν φιλικό. Όχι, κακώς οι οπαδοί του ΠΑΟΚ μπήκαν στο 87 και το διακόψαν. Όχι, ήταν φιλικό. Γιατί ήθελα να τελειώσει το μάτς εναντίον για να μπορέσω να διεκδικήσω, για να μπορέσει να διεκδικήσει το δεύτερο. Τώρα λοιπόν άκουσε με, αφού τελείωσε αυτό. Αφού τελείωσε λοιπόν το πανηγύρι της Επανάστασης και κατέβηκαν οι σημαίες και βάλαμε τις πειρατικές και, και από εδώ και από εκεί και το μάτς δεν θα ξαναγίνει και ούτε η ΕΠΟ διάρκει, έπεσε, ούτε οι αλλαγές γίνανε, τίποτα. Τα βρήκαν εκεί στα τηλεοπτικά τα παιδιά. Τα βρήκαν στα τηλεοπτικά τα παιδιά. Τέρμα το λάβαρο της Επανάστασης και πάμε τώρα να παίξουμε το δεύτερο μάτς. Θα απαντήσεις. Να πάμε να παίξουμε το δεύτερο μάτς κάτω στην Αθήνα και είμαστε καλά. Τελείωσε. Αυτή, άκουσαμε. Είναι αυτό που λέω. Τον είπαν οι σύμβουλοι του. Τι μπορώ να κάνω για τον ΠΑΟΚ? Του λέει ο ΠΑΟΚ έχει δύο σύμβουλοι. Αυτά τα λες εσύ. Έχει το δικέφαλο αετό και την Τούμπα. Πήρε το Τούμπα, πήρε και την Κόλο Κόλο ομάδα από τη Βραζιλία, το έκανε κάπου εκεί στην Κόλο Τούμπα και έδε στο βιβλίο. Ο δικό σου ο πρόεδρο ήταν με του τέσσερι μεγάλου που μίλησε με του δεκαετίε. Γιατί στο σπίτι του Μαρινάκη δεν τον κάλεσε. Δεν τον κάλεσε. Δεν τον κάλεσε. Δεν τα κάλεσε. Οπότε ζουν με την προσφορά του με την αυτή που τον πρόεδρο σου κάλεσε. Συγκεκριμένο δεν πάει εκεί. Εγώ μία φορά άκουσα.